Eclectic είναι ένας συνεταιρισμός, Making Sep. Έχει δημιουργηθεί από 6 μέλη στην αρχή, τώρα είμαστε 5 μέλη. Βασικός σκοπός είναι η προώθηση συνεργατικών εγχειρημάτων, προϊόντων, είτε είναι βιολογικά, είτε δεν είναι. Το κύριο θέμα είναι προϊόντα αλληλέγγυου και εμπορίου, όσο γίνεται, από την Ελλάδα για όλο τον κόσμο. Πέρα από τα προϊόντα τα οποία πουλάμε και διακινούμε, έχουμε και το καφένιο το οποίο λειτουργεί, στο οποίο προσφέρουμε προϊόντα του καταστήματος και μόνο. Λειτουργούμε καθημερινά, σαν παντοπολείο, σαν καφενείο, εκτός Κυριακών, Αργιών και Απεργιών γενικών. Το Eclectic δεν σταμάτησε να λειτουργεί ούτε μια μέρα, γιατί είχαμε το παντοπολείο, οπότε είχαμε το δικαίωμα να είμαστε ανοιχτά. Παρ' αυτό το καφενείο έκλεισε, με ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα, θετικό ή αρνητικό. Μειώσαμε το ωράριο λειτουργίας, γιατί δεν μπορούσαμε να είμαστε ανοιχτά όλο το βράδυ χωρίς κάποιο νόημα με την επικίνδυνοτητα που υπήρχε στην περιοχή. Μειώσαμε τις βάρδιες, λιγότερα μεροκάματα. Δεν πήραμε κάποια επιδότηση, κάποιο επίδομα, όπως και οι επιχείρησεις ήταν ανοιχτές, από όσο ξέρω. Σχετικά με τη μείωση ενοικίου, εμείς δεν είχαμε κάποιο δικαίωμα να κάνουμε κάτι, γιατί ήμασταν κατάστημα σε λειτουργία. Δεν ενδιαφέρει κάποιον τον ιδιοκτήτη ή το Υπουργείο ότι εσύ έχεις μείωση τζίρου ή κάτι τέτοιο. Ή μιλούσαν ότι θα πάρουν επιδότηση κάποια καταστήματα που έχουν μείωση τζίρου. Αυτό ήταν πολύ αόριστο. Τζίρο βάσει από πότε, τον προηγούμενο μήνα, τον προηγούμενο χρόνο, μέσο όρο, τι, πώς δεν. Στην αρχή της όλης πανδημίας, τέλος πάντων, υπήρξε ένας φόβος και ένας άγχος άμα θα υπάρχει συνέχεια στην προμήθεια των προϊόντων. Αρχικά υπήρξε ένα κολληματάκι με κάποια απομακρυσμένα μέρη, γιατί δεν μπορούσαν να μετακινηθούν οι άνθρωποι να φέρουν τα προϊόντα εδώ εύκολα. Σου λέει ο άλλος, θα αυγώ και θα με έχω ένα μπλόκο, θα τον πείσω, θα τον πείσω, θα έχω τιμολόγια, αλλά θα μπορέσω να πέρασω στο νομό για να πάω σε μια λαϊκή και μετά πάω στο Eclectic να ξεφορτώσω. Οπότε κάποια προϊόντα πραγματικά δεν ήρθαν στο Eclectic. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία αυτών κυκλοφορούσαν κανονικά. Είδαμε νέο κόσμο να μπαίνει στο κατάστημα λόγω ευκολίας, γιατί όταν έπρεπε να πας σε ένα μεγάλο κατάστημα και περίμενε σουρά για να μπεις, έλεγες για ένα γάλα, για ένα γιαούρτι, θα μπω σε ένα μικρό μαγαζί και θα εξυπηρετηθώ γρήγορα, πιο εύκολα. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιοι πελάτες συνεχίζουν να έρχονται και μετά την καραντίνα στο Eclectic για αυτόν τον λόγο. Μεγάλες ποσότητες, λίγοι άνθρωποι. Οικονομικά, άμα το σκεφτείς, ήταν το μαγαζί έκανε ένα καλό τζίρο εις πράξεων, αλλά επειδή είναι μόνο το κομμάτι του παντοπολίου, με μικρότερο ποσοστό κέρδους, οπότε μειωμένα καθαρά έσοδα. Με αυτή την κατάσταση που επικρατεί τώρα, δεν έχεις κανένα μυαλό για κάποια επένδυση. Δηλαδή, θέλαμε να κάνουμε κάποια πράγματα για να πάει το μαγαζί λίγο πιο πάνω, απλά σκεφτόμαστε ότι θα το κάνουμε, μην το κάνουμε, θα κολλήσουμε. Έχουμε δύο φράγκα στην άκρη που δεν έχουμε να τα δώσουμε για να πάρουμε κάτι ή όχι. Οπότε μένουμε ως έχει και προσπαθούμε να κρατηθούμε το καλοκαίρι όσο γίνεται να κρατηθούμε. Γιατί κατά ψέματα στη Θεσσαλονίκη τα καλοκαίρια δουλεύει η Θεσσαλονίκη με τουρίστες, με ξένους, οι οποίοι άμα τους είδατε δίσκοτα και εγώ, δεν υπάρχουν και μακάρι να έρθουν, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Οπότε μπορεί να έρθει ένας Ιούλιος ο οποίος τα μαγαζιά να πατώσουν, να μην. Να κοιτιόμαστε απλά, δεν ξέρεις. Και σκεφτόμαστε και τι θα γίνει και πιο μετά. Θα κλείσουμε πάλι, θα κλείσουμε. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι θα συμβεί. Ή κάποιοι μπορεί να ξέρουν, αλλά εγώ δεν ξέρω. Και συνεχίζουμε. Ελπίζουμε να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και να έχουμε όρεξη να δουλεύουμε, να προωθούμε προϊόντα, να στηρίζουμε συνεταιρισμούς, αλληλέγγυα, εγχειρήματα. Και να μας στηρίζει ο κόσμος όσο γίνεται και όσο θέλει ο καθένας για να προχωρήσουμε.